Μία από τις βασικότερες προσθήκες οι οποίες έχουν γίνει στο νέο σωματικό κώδικα είναι ουσιαστικά η γενίκευση της ηλεκτρονικής επιτήρησης, θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή, ο νέος σωματικός κώδικας παίρνει παλιά άρθρα τα οποία δίναν μια μικρή ανάσα ελευθερία στους κρατούμενους και μιλάω συγκεκριμένα για το θεσμό της άδειας και ουσιαστικά τον δηλητηριάζει βάζοντας μέσα το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης. Μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο είναι διατυπωμένο μες στο νέο σωματικό κώδικα, η ηλεκτρονική δηλαδή διαρκής επιτήρησης μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού βραχιολιού, είναι ιδιαίτερα καμουφλαρισμένη. Και αυτό γιατί, αν κάτσει και διαβάσει κάποιος προσεκτικά το σωματικό κώδικα, θα δει ότι υπάρχει μία λεπτή δικλίδα στην οποία έχει διατυπωθεί το εξής. Ότι το Συμβούλιο της Φυλακής, για μας σαν κρατούμενη μετάφραση είναι ο εισαγγελέας της φυλακής, μπορεί ή δύναται, μια από τις δύο λέξεις χρησιμοποιούν, να αποφασίσει για τον κρατούμενο ο οποίος κανονικά θα παίρνει άδεια, αν θα βάλει ηλεκτρονικό βραχιολάκι ή όχι. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, μετάφραση από τη θεωρία στην πράξη, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο εισαγγελικός λειτουργός πάντα σε όλες τις περιπτώσεις των κρατουμένων, ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να αυστηροποιήσει τα μέτρα πειθάρχησής τους. Άρα είναι δεδομένο ότι θα μπει βραχιολάκι. Κάτι το οποίο στον παλιό σωματικό κώδικα δεν υπήρχε καθόλου αυτή η ρύθμιση. Εδώ βέβαια ανήκει μια άλλη κουβέντα που πάει γενικότερα το ζήτημα στο τι είναι τελικά η άδεια, πώς λειτουργεί αυτός ο θεσμός και κατά πόσον παραβιάζεται ή όχι σήμερα. Γιατί ξέρεις, πολλοί μιλάνε για την παραβίαση της άδειας από τους κρατούμενους, αλλά όλοι ξεχνάνε να πούνε το βασικό. Ότι στην Ελλάδα το ποσοστό παραβίασης της άδειας από τους κρατούμενους είναι το μικρότερο. Αντιθέτως, αν υπάρχει μια πραγματική παραβίαση δικαιωμάτων, είναι ότι στην Ελλάδα το ποσοστό απόρριψης αδειών, ενώ οι κρατούμενοι έχουν συμπληρώσει το απαραίτητο χρονικό διάστημα, είναι τεράστιο. Ο τρόπος και η δυνατότητα παρέμβασης του εισαγγελέα μέσα στο Συμβούλιο Φυλακής, δηλαδή εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις για τους κρατούμενους, ουσιαστικά ρυθμίζεται μέσα του σωφρονιστικού κώδικα. Και τι λέει ο σωφρονιστικός κώδικας, ο καινούριος σωφρονιστικός κώδικας, που ουσιαστικά διαιωνίζει ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε συναντήσει με τις φυλακές. Το Συμβούλιο της Φυλακής, το οποίο αποφασίζει για κάθε τι, για τον κρατούμενο, απαρτίζεται από τρία άτομα. Τον εισαγγελέα, τον διευθυντή και την κοινωνική υπηρεσία. Από αυτούς τους τρεις, στην πραγματικότητα οι μόνοι που γνωρίζουν τον κρατούμενο, την προσωπικότητά του, τον τρόπο τον οποίο ζει μέσα στη φυλακή, είναι η κοινωνική υπηρεσία και μερικές φορές ο διευθυντής. Αυτός που δεν γνωρίζει σε καμία περίπτωση τον κρατούμενο είναι ο εισαγγελέας, ο οποίος η μοναδική φορά που βλέπει τον κρατούμενο είναι όταν ο κρατούμενος παρουσιάζεται μπροστά του στο Συμβούλιο για να διεκδικήσει την άδεια την οποία δικαιούται. Οπότε εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν ένας αγγελικός λειτουργός, ο οποίος δεν γνωρίζει καθόλου μα καθόλου την προσωπικότητα του κρατουμένου, δεν γνωρίζει καθόλου το πώς είμαι στη φυλακή, μέσα σε 5 λεπτά, γιατί τόσο κρατάει ουσιαστικά η εξέταση του Συμβουλίου για την άδεια, να μπορέσει να αξιολογήσει την προσωπικότητα και να πει αν θα γίνει καλή ή κακή χρήση άδειας, ώστε να του χορηγήσει να του κόψει την άδεια. Επειδή λοιπόν δεν πιστεύουμε εμείς στις μαντικές ικανότητες ενός εισαγγελέα να μπορεί να προβλέψει το μέλλον, γνωρίζουμε το εξής. Ότι στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι ο κρατούμενος όταν περνάει από το Συμβούλιο της Φυλακής, στην πραγματικότητα ξαναδικάζεται για το αδίκημα το οποίο έχει κάνει και έχει μπει ήδη φυλακή. Και το εισαγγελέας, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να αξιολογήσει την προσωπικότητα του κρατουμένου, τι κάνει. Κάτω από τα χαρτιά του έχει τον ποινικό φάκελο του κρατουμένου και βλέπει το αδίκημα για το οποίο είναι μέσα. Όμως στην πραγματικότητα η άδεια δεν έχει να ξαναδικάσει τον κρατούμενο, αλλά έχει να του δώσει μια μικρή ανάσα ελευθερίας. Και αυτό που πρέπει να αξιολογηθεί είναι μόνο η συμπεριφορά του μέσα στη φυλακή και όχι το αδίκημα για το οποίο βρίσκεται μέσα. Άρα καταλαβαίνεις ποια είναι η αντίφαση που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Συν και το γεγονός ότι έχουμε το εξής παράδοξο. Τρία άτομα στο Συμβούλιο, δημοκρατία υποτίθεται ότι έχουμε, και όμως η δύναμη βρίσκεται στη μειοψηφία. Δηλαδή, φέρω ένα παράδειγμα. Αν ο διευθυντής και η κοινωνική υπηρεσία είναι θετική ως προς τη χορήγηση άδειας σε ένα κρατούμενο και μειοψηφίσει ο εισαγγελέας, τότε δεν χορηγείται η άδεια στον κρατουμένο, γιατί ο εισαγγελέας έχει τη δυνατότητα να προσφύγει σε δικαστικό συμβούλιο έξω και να αμφισβητήσει την απόφαση. Εδώ δεν χρειάζονται μαντικές ικανότητες για να προβλέψουμε το τι γίνεται. Όταν στέλνει ένας εισαγγελέας μία αρνητική εισήγηση για ένα κρατούμενο στους συναδέλφους του έξω, τους δικαστές, όλοι γνωρίζουμε ότι η επιστροφή της απάντησης είναι πάντα αρνητική για τον κρατούμενο, θετική για τον εισαγγελέα. Και τις κοβοντιάδεις. Αυτό το έχουμε θέσει, μάλιστα, αν θυμάμαι καλά,
σαν πρώτο αίτημα στο κείμενο διαμαρτυρίας που έχουν βγάλει, ότι να πάψει το εισαγγελικό βέτο. Δηλαδή να μην ισχύει το εισαγγελικό βέτο. Η πρότασή μας κανονικά ήταν να καταργηθεί η παρουσία του εισαγγελέα στο Συμβούλιο και γενικώς η άδεια να δίνεται με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο ότι φτάνει ο κρατούμενος. Στο 1 πέμπτο δεν έχει ενεργό πειθαρχικό, άρα έχει αξιολογηθεί η συμπεριφορά του μέσα στη φυλακή, άρα δικαιούται αυτομάτως άδεια. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει στο Συμβούλιο. Από τη στιγμή που υπάρχουν μέτρα ελέγχου τη συμπεριφορά του μέσα στη φυλακή, είναι τα πειθαρχικά. Αλλά εφόσον ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί αυτό, τουλάχιστον διεκδικούμε το λιγότερο επιβλαβές για τον κρατούμενο, ότι ας υπάρχει μια δημοκρατία μέσα στα συμβούλια, αν υπάρχει η πλειοψηφία υπέρ του κρατουμένου, να ισχύει η απόφαση πλειοψηφίας. Όλος ο νέος σοβρονιστικός κώδικας ουσιαστικά είναι διαποτισμένος από μια βασική αρχή, ότι τονίζεται η υπερεξουσία του εισαγγελέα και των εισαγγελικών λειτουργών μέσα στη φυλακή, να το πω με πιο απλά λόγια, ότι ο νέος σοφρονιστικός κώδικας, αυτό που ουσιαστικά θα μπορούσε να πει ότι κάνει, είναι ότι δίνει τον απόλυτο έλεγχο των φυλακών στις δικαστικές αρχές. Το άρθρο 11 είναι ίσως το πιο καμουφλαρισμένο άρθρο το οποίο βρίσκεται μέσα στο σοφρονιστικό κώδικα, καθώς δεν τυπλοφορείται ως τέτοιο, δηλαδή ως επιστροφή στις φυλακές τύπου γάμα, ουσιαστικά είναι η επιστροφή στις φυλακές τύπου γάμα. Γράφει, έχει δύο βασικές διατάξεις, οι οποίες είναι copy-paste του νόμου του Αθανασίου για τις φυλακές τύπου γάμα, που υποτίθεται καταργηθήκανε και μάλιστα μετά από πολύ μεγάλο αγώνα, κυρίως των πολιτικών κρατουμένων. Στο άρθρο 11, λοιπόν, στο νέο σοφρονιστικό κώδικα λέει το εξής, ότι για κάποιες περιπτώσεις κρατουμένων, οι οποίοι θεωρούνται επικίνδυνοι, εδώ ανοίγει μια μεγάλη παρένθεση για το τι σημαίνει επικίνδυνος κρατούμενος και ποιος τον χαρακτηρίζει ως τέτοιο, ότι όταν αυτοί οι κρατούμενοι έρχονται, μετάγονται για να δικαστούν, κυρίως στην Αθήνα, αντί να κρατηθούν σε σοφρονιστικά καταστήματα, δίνεται η δυνατότητα πάλι στο Συμβούλιο της Φυλακής, δηλαδή στον εισαγγελέα με λίγα λόγια, ή στις αστυνομικές αρχές, εδώ έχουμε δηλαδή και την παρέμβαση της αστυνομίας, να διαταχθεί η προσωρινή κράτηση για όσο κρατήσει η δίκη του κρατούμενου σε αστυνομικά τμήματα ή αστυνομικές υπηρεσίες και πιο συγκεκριμένα στη Γαδά. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για δικαστήρια, που όπως είτε στις περιπτώσεις τις δικές μας, όπως στις πυρήνες φωτιάς, είτε σε περιπτώσεις άλλες μεγάλες που είναι για εγκληματικές οργανώσεις κτλ., είναι δικαστήρια τα οποία μπορούν να κρατήσουν και 1 και 2 χρόνια. Άρα, δηλαδή, ο κρατούμενος θα μένει 1 και 2 χρόνια στα κρατητήρια της Γαδά. Για όποιον έχει περάσει από εκεί έστω και για μία μέρα, έχει συλληφθεί σε μια διαδήλωση και γνωρίζει τα κρατήρια της Γαδά, ξέρει ότι αυτό το πράγμα είναι ίσως από τα χειρότερα βασανιστήρια. Φαντάσου έναν άνθρωπο ο οποίος να μένει 1 χρόνο στα κρατήρια της Γαδά. Ας το φανταστεί ο καθένας τι σημαίνει αυτό. 1 και 2 χρόνια. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο βάζει το άρθρο 11 είναι αυτό που λέμε μια διαρκή συνθήκη φυλακής μέσα στη φυλακή. Δηλαδή, τι λέει, ότι σε κάποιες περιπτώσεις πάλι κρατουμένων, οι οποίοι μπορούν να χαρακτηριστούν επικίνδυνοι, ανοίγουμε δεύτερη παρένθεση για να ορίσουμε ξανά τι σημαίνει επικίνδυνοι, μπορεί με απόφαση του εισαγγελέα αλλά και του Συμβουλίου της Φυλακής κτλ. Να διαταχθεί η κράτησή τους κατά την έκτηση της ποινής σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με ειδικά μέτρα φύλαξης και σε απόσταση και απομάκρυνση από τους άλλους κρατούμενους. Δηλαδή δημιουργείται ένα τελείως θολό και ομιχλώδες τοπίο. Τι σημαίνει αυτό? Πώς θα υπάρξει η απόσταση και απομάκρυνση από τους άλλους κρατούμενους? Μιλάμε για συνθήκες απομόνωσης. Και επίσης, για πόσο χρονικό διάστημα ο κρατούμενος αυτός ή η κρατούμενη αυτή θα υφίσταται αυτές τις ειδικές ρυθμίσεις? Γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει ότι στον παλιό σοφρονιστικό κώδικα υπήρχαν μέτρα πρόληψης σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς ενός κρατουμένου μέσα στη φυλακή. Και αυτά ήταν τα λεγόμενα πειθαρχία. Στα πειθαρχία, λοιπόν, οριζόταν το ανώτατο χρονικό όριο κράτησης ενός κρατουμένου σε συνθήκες απομόνωσης, για να μην τρελαθεί ο άνθρωπος δηλαδή, ήταν 10 μέρες. Με τη νέα διάταξη δεν υπάρχει κανένα χρονικό όριο. Δεν ορίζεται από πουθενά. Και το πιο σημαντικό, πάμε εδώ στο ενδιαφέρον κομμάτι, το τι σημαίνει τελικά επικίνδυνος κρατούμενος. Γιατί καμιά φορά αυτά που βγαίνουν λίγο προς τα έξω και στην κοινή γνώμη είναι ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι για συγκεκριμένους κρατούμενους, είναι για κρατούμενους οι οποίοι είναι μέλη επαναστατικών οργανώσεων. Τρομοκράτες, όπως ονομάζουν και καλά τα μίντια. Έτσι. Ή είναι για τους μεγαλομαφιόζους, π.χ. Οπότε δημιουργείται, ξέρεις, μια απόσταση ότι εντάξει, μιλάμε για μια πολύ μικρή μειοψηφία. Αυτό προφανώς έγινε κυρίως για να απευθύνει στο ακροατήριο τον ίδιο τον κρατουμένο. Δηλαδή να δημιουργήσει μια διαίρεση μέσα στο σώμα των κρατουμένων και να θεωρήσουν όλοι ότι αυτό το άρθρο, ή όπως παλιότερα φυλακή τύπου γάμα
που είναι το ίδιο πράγμα, απλώς τότε που γινόταν, αφορά 5, 10, 20, 30 κρατούμενους και οι άλλοι κρατούμενοι να μην αντιδράσουν, να μην αντισταθούν. Όμως, αν κάτσεις και διαβάσεις κάποιες προσεκτικά τα άρθρα αυτά και τις διατάξεις αυτές, θα δει το εξής. Ότι επικίνδυνος κρατούμενος δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος κατηγορείται για κάποια συγκεκριμένα αδικήματα, π.χ. για ένοπλες επαναστατικές ενέργειες. Επικίνδυνος κρατούμενος μπορεί να είναι ο καθένας ο οποίος κατηγορήθηκε για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Μια μικρή παρένθεση και εδώ πέρα. Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση δεν είναι τόσο θεαματικό όσο ακούγεται. Πέντε ανθρώπους μπορεί να πιάσουν να κάνουν τσαντιές ή να ανοίγουν αυτοκίνητα ή να κάνουν καμιά διάρρηξη και τους βαφτίζουν δρομοκρατική, τους βαφτίζουν εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, να το πω λίγο πιο απλά με αριθμούς. Το 60 με 70% των κρατουμένων μέσα στις φυλακές είναι κατηγορούμενοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Είναι ένας τρόπος να διωγγώνονται με λίγα λόγια οι ποινές, γιατί μιλάμε και για μια βιομηχανία ποινών. Άρα, με λίγα λόγια, οι ειδικές συνθήκες κράτησης εν δυνάμει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, εν δυνάμει απευθύνονται στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατουμένων. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή σε καμία περίπτωση δεν μπορούν και δεν θέλουν να φτιάξουν όλες τις φυλακές στην Μπουγκάμα, κρατάνε ανοιχτή αυτή τη δικλίδα και λένε το εξής. Αν αύριο μεθαύριο ένας κρατούμενος, ο οποίος διεκδικήσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, καλύτερο φαγητό, να υπάρχει θέρμανση, να υπάρχουν μπάνια, να υπάρχουν καλύτερα επισκεπτήρια, δηλαδή δημιουργήσει μια κινητοποίηση διαμαρτυρίας μέσα στη φυλακή, άνετα, ο νέος σοφρονιστικός κώδικας με το θολό το οποίο έχει διαμορφώσει, δίνει τη δυνατότητα στο συμβούλιο της φυλακής να τον χαρακτηρίσει ως επικίνδυνο κρατούμενο. Και ουσιαστικά να τον βάλει στην απομόνωση. Άρα, με λίγα λόγια, δημιουργούν μια τεράστια αιωρούμενη απειλή πάνω από όλους σχεδόν τους κρατούμενους, σαν τους κουνάνε το δάχτυλο να τους λένε: προσέξτε τη συμπεριφορά σας μέσα στη φυλακή, μην διεκδικείτε, μην διαμαρτύρεστε, μην κινητοποιήσετε, γιατί γενικότερα κελιά σε φυλακές τύπου Γάμα υπάρχουν για όλους σας. Αυτή είναι η μετάφραση. Αυτό που κάνει ο νέος σοφρονιστικός κώδικας δεν είναι κάτι καινούργιο. Δεν είναι ότι νιώσαμε έκπληξη μπροστά σε αυτό και λέμε: τι γίνεται. Αυτό γινότανε. Αλλά τουλάχιστον είχαν την υποκριτική ευγένεια να το κάνουν άτυπα. Τώρα το θεσμοθετούν επίσημα. Δηλαδή το βλέπεις σε επίσημο χαρτί, υποτίθεται αριστερής κυβέρνησης, και λέει ακριβώς τα ονόματα των επισκεπτών, αυτών που θα πρέπει να τηλεφωνικά να συνδιαλέγονται ή κρατούμενοι κτλ. Θα φακελώνονται. Δηλαδή μιλάμε για την επιστροφή ενός νόμιμου πλέον και επίσημου φακελώματος. Το πώς προβάλλεται κάθε ιστορία ή κάθε υπόθεση και πώς ερμηνεύεται η προσωπική η ανθρώπινη σύνδεση ανθρώπων, έτσι, γιατί αυτό μιλάμε για προσωπικές φιλικές σχέσεις κάποιων ανθρώπων με κάποιους άλλους, πώς τελικά αυτές μεταφράζονται και διωγγώνονται και αποκτούν τη βαρύτητα ενός ποινικού αδικήματος. Για παράδειγμα, η ιστορία με τον Κωνσταντίνο Γιατζόγλου, πολύ λίγος κόσμος ξέρει ότι στην πραγματικότητα, και αυτό το λέμε επίσημα, ο Κωνσταντίνος ποτέ, μα ποτέ, δεν έχει κάνει ούτε ένα επισκεπτήριο το οποίο να είναι καταγεγραμμένο σε μέλος της συνωμοσίας ποινικής φωτιάς. Ο Κωνσταντίνος Γιατζόγλου όντως είχε έρθει 2-3 φορές στις φυλακές Κορυδαλλού και είχε κάνει επισκεπτήριο με άτομο το οποίο κατηγορήθηκε για τη συνωμοσία πυρήνης φωτιάς και αθώθηκε. Και ο άνθρωπος ήταν έξω. Κανείς όμως δεν το είπε αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρεις, μηντιακά τους αρέσει να φτιάχνουν μια ομίχλη η οποία διευρύνει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι στο νέο σοφρονιστικό κώδικα ξεπέρασαν και τον εαυτό τους. Με ποια είναι εννοώ ξεπέρασαν και τον εαυτό τους? Δεν κρατάνε καν τα προσχήματα αυτής της αστικής ευγένειας όσον αφορά κάποιους θεσμούς όπως η εκπαίδευση. Δηλαδή υποτίθεται ότι ποιος θα πει ότι σε έναν σοφρονιστικό κώδικα ο οποίος κατατίθεται επί αριστερής κυβέρνησης υπάρχει άρθρο ξεκάθαρο στο οποίο δίνει τη δυνατότητα που δεν υπήρχε παλαιότερα στον εισαγγελικό λειτουργό να κόβει και να αναστέλει την εκπαιδευτική διαδικασία κρατούμενου. Αν μπορούσε κάποιος από το αντίπαλο στρατόπεδο, το πω και διαφορετικά, να εξηγήσει με λογικά επιχειρήματα τι προσφέρει αυτό στον κρατούμενο, η στέρηση δηλαδή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πραγματικά θα έμενα έκπληκτος. Δηλαδή, καταλαβαίνετε συγκεκριμένα ότι όχι μόνο είναι τιμωρητικού χαρακτήρα, είναι ένας παράλογος χαρακτήρα η διακοπή της εκπαίδευσης. Και είναι κάτι το οποίο δεν είχε τολμήσει κανείς στο παρελθόν να το ακουμπήσει. Θεωρώντας ακριβώς ότι υπάρχουν και κάποια όρια. Κάποια όρια που ο καθένας πλέον καταλαβαίνει ότι εδώ μιλάμε για εκδικητική ρύθμιση. Ποιος είναι ο σκοπός του σοφρονισμού που επικαλείται σοφρονισμού? Γιατί ο σοφρονιστικός κώδικας έτσι λέγεται, είναι σοφρονιστικός κώδικας. Ας εξηγήσει λοιπόν κάποιος πώς σοφρονίζεται κάποιος κρατούμενος αν του στερήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Προφανώς δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα γι' αυτό. Είναι μια φυλάκιση αορίστου διάρκεια. Μα είναι και αυτό που
πολλές φορές μέσα στις φυλακές κουβεντιάζεται. Γιατί είναι κάποια πράγματα που τα βιώνουν κυρίως οι κρατούμενοι. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη γνώση για αυτά τα βιώματα έξω στην κοινωνία. Λογικό είναι από τη μία και λογικό είναι από την άλλη ότι εμείς προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε για να τα γνωστοποιώντας τα. Ουσιαστικά όταν μιλάμε για φυλακή, μιλάμε για μια τεράστια βιομηχανία. Και τι βιομηχανία είναι αυτή? Είναι μια βιομηχανία η οποία τρέφει το δικαστικό κλάδο, είναι μια βιομηχανία που τρέφει τον δικηγορικό κλάδο και είναι και μια βιομηχανία που τώρα με το νέο σοφρονιστικό κώδικα ουσιαστικά τρέφει και τις εταιρείες ιδιωτικής φύλαξης, όπως η Group 4 και η γενίκευση της χρήσης του ηλεκτρονικού βραχιολιού. Γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, το ηλεκτρονικό βραχιόλι καλείται να το πληρώσει ο ίδιος ο κρατούμενος με 13 και 15 ευρώ την ημέρα. Καταλαβαίνουμε κι άλλο ένα οικονομικό διαχωρισμό, ότι όπως καταλαβαίνεις και εσύ, μέσα στη φυλακή η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία είναι φτωχοδιάβολο. Είναι ναι μεν παραβατικά άτομα τα οποία όμως δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, ή μετανάστες που φύγαν από τη χώρα τους και βρέθηκαν εδώ χωρίς να ξέρουν καν τη γλώσσα. Ας απαντήσει κάποιος πώς αυτοί οι άνθρωποι, θεωρεί κάποιος, όταν φτάσουν στο χρονικό όριο που δικαιούνται άδεια, θα βρουν κιόλας τα 15 ευρώ την ημέρα για το βραχιολάκι. Άρα μιλάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αποκλειστούν από αυτή τη διαδικασία. Να επισημάνω και το άλλο, για ένα πολύ ταπεινωτικό και εξευτελιστικό μέτρο, το οποίο ίσχυε κάποια στιγμή, κόπηκε στις φυλακές άτυπα και δυστυχώς το βλέπουμε να επιστρέφει θεσμοθετημένα μέσα από τον νέο σοβαρευτικό κώδικα. Είναι το ζήτημα της γύμνωσης του κρατουμένου. Ένα ζήτημα για το οποίο έχουν γίνει πολύ μεγάλοι αγώνες, κυρίως και από εμάς τους πυρήνες όταν μπήκαμε το 2011, το οποίο το πληρώσαμε με πολλές πειθαρχικές διώξεις, με απομονώσεις, με μεταγωγές και τελικά κάποια στιγμή έφτασε κοντά στο 2013-2014 να ακυρωθεί στην πράξη ο εξευτελισμός του σωματικού ελέγχου. Τι σημαίνει αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος? Ο κρατούμενος όταν εισάγεται στη φυλακή, είτε από τα δικαστήρια έρχεται, είτε από τη Γαζά, είτε από μεταγωγή σε μεταγωγή, δηλαδή από τη μια φυλακή στην άλλη, θα πρέπει να ελεγχθεί. Λογικό για τους δικούς τους νόμους, okay. Ο τρόπος με τον οποίο όμως γίνεται ο έλεγχος ουσιαστικά δείχνει ότι τελικά είναι ένα πρόσχημα. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Στην πραγματικότητα υπάρχουν όλα τα τεχνικά μέσα στο να γίνει ο σωματικός έλεγχος του κρατουμένου για να διαπιστωθεί αν κουβαλάει πάνω του ή κάποιο μεταλλικό αντικείμενο παράνομο ή ναρκωτικές ουσίες και να τελειώσει η ιστορία εκεί, γιατί υπάρχουν είτε οι πύλες εισόδου όπως είναι στα αεροδρόμια, είτε τα χειροκίνητα μηχανήματα ανίχνευσης μεταλλικών συσκευών. Οπότε όλα καλά, μέχρι εκεί θα μπορούσε να γίνει μια τυπική διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, το ότι το 2017 εξακολουθεί να ισχύει και μάλιστα να ενισχύεται μέσω του νέου σοφρονιστικού κώδικα η γύμνωση και μάλιστα να μπαίνει το εξοργιστικό, υποκριτικό και εξευγενισμό της τμηματικής γύμνωσης. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα μείνεις τελείως γυμνός, θα κάνεις τμηματικά. Δηλαδή είναι ένας τμηματικός εξευτελισμός. Καταλαβαίνουμε ότι κάποια άλλη σκοπιμότητα κρύβεται από πίσω. Και η σκοπιμότητα που κρυβόταν πίσω από αυτή την ιστορία διαχρονικά στις φυλακές, με τη γύμνωση του κρατουμένου, δεν είχε να κάνει προφανώς με το ψαχτήρι. Είχε να κάνει με τον εξευτελισμό και την εμπέδωση στον κρατούμενο το ότι ο κρατούμενος αυτή τη στιγμή είναι ένα αντικείμενο το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στη φυλακή. Δηλαδή γίνεται ένας αριθμός, χάνει την προσωπικότητά του, ξεγυμνώνεται απέναντι στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, δεν υπάρχει, εκμηδενίζεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ένα καψώνι με λίγα λόγια. Δεν έχει να κάνει με μια πραγματική διαδικασία η οποία κάποιος θα μπορούσε να την περασπιστεί από τη μεριά του αντιπάλου και να πει ότι παιδιά είναι θέματα ασφάλειας. Δεν είναι θέματα ασφάλειας. Είναι θέματα ψυχολογικού πολέμου. Και ο νέος αγωνιστικός κώδικας έρχεται να το κλειδώσει αυτό. Απλώς το κάνει με τον πιο γλυκανάλα τρόπο, το κάνει τμηματικά. Εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχει τμηματικός εξευτελισμός. Υπάρχει ή εξευτελισμός ή αξιοπρέπεια. Γενικότερα σε κάθε κινητοποίηση που γίνεται στις φυλακές αντιμετωπίζαμε ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτό? Ότι επειδή ακριβώς ζούμε σε μια συνθήκη κλεισμού, είμαστε αποκλεισμένοι, όποια διεκδίκηση κάναμε, όποια πράγματα μάθαν, ουσιαστικά συναντούσαμε μπροστά μας τύχη. Και όταν λέμε τύχη, δεν εννοώ μόνο τα τύχη της φυλακής, εννοώ και τα τύχη επικοινωνίας, άρνηση μάλλον επικοινωνίας, από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου. Με λίγα λόγια, ποτέ δεν ερχόντουσαν στις φυλακές, ποτέ δεν ενημερώνανε και ό,τι γινόταν για μας, χωρίς εμάς φυσικά, το μαθαίναμε μέσα από τις τηλεοράσεις, μέσα από τις εφημερίδες. Έτσι λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση θεωρήσαμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ρήγμα και να μπορέσουμε να απαιτήσουμε να υπάρξει τουλάχιστον ενημέρωση και επικοινωνία για να δούμε τι πρόκειται να συμβεί για εμάς και τι πρόκειται να κάνουμε και εμείς εδώ πέρα μέσα στις φυλακές.
Στην πραγματικότητα τι υπάρχει, ένα μικρό σύντομο χρονικό. Όταν ξεκινήσαμε την κινητοποίηση εδώ πέρα στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού, οι γυναικείες την είχαν ξεκινήσει πιο νωρίς, την ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη, απαιτήσαμε να έρθει ένας θεσμικός εκπρόσωπος στο Υπουργείο ώστε να μας ενημερώσει και εμείς θα του καταθέσουμε γραπτώς τα αιτήματά μας, απαιτώντας και γραπτές δεσμεύσεις στο τι θα γίνει. Για να ξέρουμε και ποια θα είναι η εξέλιξη της κινητοποίησης. Όντως ήρθε πάρα πολύ σύντομα ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού των Σοφρονιστικών Καταστημάτων, ο Παύλος Δουλάμης, συναντήθηκε με εμάς με την Επιτροπή. Μάλιστα, ο ίδιος διατύπωσε την άποψη ότι τα αιτήματα με τον τρόπο τα οποία τα έχουμε γράψει είναι και επιστημονικά τεκμηριωμένα και τα θεωρεί πάρα πολύ λογικά. Βέβαια, έβαλε τη δικιά του δικλίδα ασφαλείας λέγοντας ότι αυτή είναι η προσωπική του άποψη και δεν εκφράζει το Υπουργείο. Το οποίο πολύ σύντομα το καταλάβαμε τι σημαίνει αυτή η παγίδα. Και δεσμεύτηκε ότι πολύ σύντομα θα γινόταν μια δεύτερη επίσκεψη ώστε να μας ενημερώσει πάνω στα ζητήματα τα οποία θέσαμε εμείς, ότι ποια θέση είναι του Υπουργείου, ποια είναι η θέση της Επιτροπής. Αυτή η δεύτερη συνάντηση δεν έγινε ποτέ. Και καταλάβαμε εκείνη ακριβώς τη στιγμή ότι ουσιαστικά μας έριξε στάχτη στα μάτια, δημιουργώντας μια θετική αύρα, η οποία όμως μεταφραζόταν σε ένα απόλυτο τίποτα. Γιατί βλέπαμε ότι η διαδικασία προχωρούσε κανονικά χωρίς ποτέ να έχει ακουστεί οτιδήποτε από εμάς. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν μπήκε στην συζήτηση στις φυλακές μέσα ότι θα πρέπει αφενός να δημιουργήσουμε μια επιτροπή δικηγόρων η οποία να πάει η ίδια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να απαιτήσει να συμμετέχει στην επιτροπή που συμβαίνει, που πραγματοποιείται στη Βουλή ως οφείλει και μπορεί να γίνει αυτός εξωκοινοβουλευτικός παράγοντας, δηλαδή μεταφέροντας τη δικιά μας φωνή και αυτό δεν μπορούμε να είμαστε εμείς εκεί, και αφετέρου να κλιμακώσουμε και την κινητοποίηση στις φυλακές. Το οποίο συνέβη ήδη από χθες, που υπήρξε η πρώτη δίωρη διαμαρτυρία έξω στο προάβλιο. Δηλαδή το προάβλιο έκλεινε στις 5.30 ώρα, βγήκαμε έξω και κρατήσαμε το προάβλιο μέχρι τις 7.30 ώρα. Από εδώ και πέρα, για να γίνει και μια ενημέρωση στο τι πρόκειται να συμβεί από εδώ πέρα, επειδή βλέπουμε ότι ακολουθείται μια διαδικασία fast track, έτσι και εμείς καλούμαστε να είμαστε σε εγρήγορση και η κινητοποίηση πλέον θα αρχίσει να κλιμακώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε θέσει μια διορία μέχρι αύριο να δούμε αν θα έρθει κάποιος από το Υπουργείο να ενημερώσει έστω για το τι γίνεται και να ξαναθέσουμε εμείς τα ζητήματά μας. Στην περίπτωση όμως που εισπράξουμε για άλλη μια φορά μια εκοφαντική σιωπή, τότε θα κλιμακώσουμε παραπάνω την κινητοποίησή μας και μιλάμε για τις νυχτερινές ώρες που ξέρουμε ότι είναι κάτι το οποίο κοστίζει στη φυλακή, δημιουργεί ένα βραχυκύκλωμα στο σύστημα, το οποίο όμως για μας είναι ο μόνος τρόπος για να ακουστεί η φωνή μας. Ένα τελευταίο που νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον είναι κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει σήμερα ότι, ωραία, και μιλάω για κάποιον που είναι εκτός κινηματικών διαδικασιών, έτσι, ότι ωραία, για ποιο λόγο να με ενδιαφέρει εμένα τι γίνεται στις φυλακές. Πόσο μάλλον όταν, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, βλέπουμε όλοι από τα μίντια μια καταιγιστική προπαγάνδα που μιλάει συνεχώς για τις φυλακές, για το ότι υπάρχει ασυδοσία, το ότι οι εγκληματίες, το ένα, το άλλο κτλ. Okay. Οπότε όντως θα μπορούσα να πει κάποιος ότι τι με ενδιαφέρει εμένα τι γίνεται εκεί πέρα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Η πραγματικότητα είναι ότι ο αγώνας που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη φυλακή και τα αιτήματα τα οποία έχουμε θέσει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ενδιαφέρει τον καθένα. Και για ποιο λόγο. Γιατί η φυλακή και αυτά που πρόκειται να συμβούν εδώ πέρα δεν είναι τίποτα άλλο από ένα προστάδιο, ένα προθάλαμο, ένα δοκιμαστικό τσεκ. Τι δοκιμαστικό τσεκ? Ένα δοκιμαστικό της αυστηροποίησης της καταστολής. Ό,τι συμβαίνει εδώ πέρα είναι σαν μια εικόνα από το μέλλον που θα συμβεί έξω στην κοινωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπό αυτό το πρίσμα θα μπορούσε ο καθένας να σκεφτεί και να δει μια μικρή ή μεγάλη αντανάκλαση του εαυτού του σε σχέση με πράγματα που συμβαίνουν εδώ πέρα και σε σχέση με τα μέτρα τα οποία παίρνονται. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπα στην αρχή, ότι αυτός ο νέος σοφρονιστικός κώδικας ουσιαστικά είναι η συνάντηση της τιμωρίας σε συνδυασμό με τον τεχνολογικό ολοκληρωτισμό. Δηλαδή τι? Έχουμε τη γενίκευση των ηλεκτρονικών συστημάτων επιτήρησης. Δεν είναι τυχαίο αυτό, στο πώς αυτό αύριο μεθαύριο θα λειτουργήσει έξω στον κόσμο, στην κοινωνία, πώς θα ελέγχουν τους ανθρώπους, πώς θα επιβάλλουν νέες τιμωρίες και πώς ο καθένας θα φακελώνεται. Δηλαδή, χρησιμοποιώ όλες τις λέξεις που νομίζω στην κουβέντα μας είπαμε όλες αυτές. Είπαμε για το φακελώμα, είπαμε για το γεωτοπισμό, είπαμε για όλα αυτά τα πράγματα. Άρα, με αυτή την έννοια, πιστεύω ότι υπάρχει μια γέφυρα σύνδεσης μεταξύ του τι συμβαίνει εδώ και τι πρόκειται να συμβεί έξω. Άρα, νομίζω ότι ο καθένας καλείται πλέον να πάρει μια θέση σύμφωνα με την συνείδησή του και τις αξίες του σε σχέση με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στις φυλακές.